Μετά την επίσημη προκήρυξη των εκλογών για την 21η Μαΐου, τα κόμματα βρίσκονται πλέον σε φουλ προεκλογικούς ρυθμούς και ένα από τα θέματα που κυριαρχεί είναι αν και πώς θα πραγματοποιηθεί debate των πολιτικών αρχηγών. Είναι δεδομένο ότι από την πλευρά της κυβέρνησης θα ήθελαν ένα debate με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς να συζητηθεί το θέμα της προοδευτικής διακυβέρνησης. Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ στη Διακομματική Επιτροπή θα ζητήσει να διεξαχθούν δύο τηλεμαχίες σε εθνική εμβέλεια. Μια με το σύνολο των πολιτικών αρχηγών, αλλά και μία δεύτερη μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του έχει ζητήσει διεξαγωγή debate με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς και όχι μια τηλεμαχία ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου να το μετατρέψουν σε επικοινωνιακό σοου για δύο, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά από τη Χαριλάου Τρικούπη. Τους τρεις εθνικούς στόχους της επόμενης τετραετίας, αν λάβει η Νέα Δημοκρατία την εντολή των πολιτών, περιγράφει σε βίντεο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κάναμε και λάθη. Κάποιες φορές δεν τολμήσαμε αρκετά. Όμως η Ελλάδα έγινε πιο ισχυρή και εμείς είμαστε τώρα πιο έμπειροι. Στις 21 Μαΐου ζητώ την εντολή σας για να κάνουμε πράξη τρεις μεγάλους εθνικούς στόχους. Κάλεσμα στη νεολαία και εκ νέου επιμονή στη δικαιοσύνη φάνηκε να έχει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη, όπου βρέθηκε σε Θέρμη και Νέα Μουδανιά. Δεν θέλουν, μπλοκάρουν τη δυνατότητα σε 250.000 κυρίως νέους εργαζόμενους να ψηφίσουν τους στόχους που δουλεύουν. Γιατί τρέμουνε την ψήφο τους. Εμείς λοιπόν καλούμε τους εργαζόμενους και κυρίως τους νέους να πάνε στην κάλπη να ψηφίσουν και για αυτούς. Να ψηφίσουν και για τους συναδέλφους τους. Για τους νέους ανθρώπους το οποίο τους ζωτάκης αποκλείει γιατί τους τρέμει. Ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής προτάσει ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης απέναντι στα συστήματα εξουσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα. Δεν στείλουμε συγκυβερνήσεις στο περιθώριο και στο παρασκήνιο. Δεν λέμε πως τον κύριο Μητσοτάκη ότι η πρώτη Κυριακή δεν μετράει και θα κάνουμε και άλλες εκλογές μέχρι να βγει πρωθυπουργός. Εμείς δεν μιλάμε ούτε για την κυβέρνηση των νικητών, ούτε των ιτημένων. Για δύο ξεχωριστές εκλογικές αναμετρήσεις μίλησε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Οι εκλογές είναι την 21η Μαΐου. Βέβαια το αποτέλεσμα αυτής της κάλπης των κομμάτων που θα επιλέξει ο ελληνικός λαός. Για τα καλά βγήκαν τα μαχαίρια στην ελληνική λύση με τον πρώην βουλευτή του κόμματος Αντώνη Μιλωνάκη να συνεχίζει την επίθεση κατά του Κυριάκου Βελόπουλου μετά την αποχώρησή του. Χθες ο Βελόπουλος με κατηγόρησε, καθώς φεύγαμε επειδή χαιρετούσα και χαμογέλασα, ότι έχω κάνει κονέ με τη Νέα Δημοκρατία και γλύφω το Βορύδι. Με αποκάλεσε τρανς ο Βελόπουλος. Συγχαρητήρια στην Επιτροπή Διοντολογίας. Εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι είχε απόλυτο δίκιο στην επιλογή της. Εμείς ως κόμμα θέλαμε να κάνουμε μια κάθαρση. Κάθαρη στον τόπο, διαφάνεια παντού και όχι σκιές. Και όπως αποδεικνύεται η Επιτροπή έκανε κάθαρση. Εναλλακτικό σχέδιο πληρωμών με το σχέδιο Δήμητρα σε περίπτωση που κλείσουν οι τράπεζες έφερε στο τραπέζι ο γραμματέας του Μέρα 25 Γιάννης Βαρουφάκης. Κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλην της Ελλάδας έχει σχέδιο για μετάβαση σε εθνικό νόμισμα, όπως έχει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, σχέδιο για το τι θα κάνει αν μπουν ξένα στρατεύματα.